Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου είχαμε την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας. Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν είναι φυσικά κυριάρχησε ο κορονοϊός, τα τελευταία δεδομένα και οι εξελίξεις, τα πεπραγμένα του Ιατρικού Συλλόγου το τελευταίο έτος, προβλήματα, προτάσεις και αποφάσεις που αφορούν τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, φυσικά προβλήματα των ιατρών μελών μας και βέβαια εγκρίθηκε και ο απολογισμός του έτους 2019. Θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο ότι έγινε μια επικοδομητική συζήτηση και ομόφωνα καταλήξαμε σε προτάσεις οι οποίες αποτελούν και ψήφισμα όπου εστάλησε τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο στον Πανελλήνιο και βέβαια στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια που ανήκουμε σαν Αργολίδα. Μερικές από τις προτάσεις μας τις έχουμε συζητήσει και βέβαια είναι και πάγιες θέσεις του Συλλόγου μας. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Πολύ βασικό θέμα, πολύ βασική πρόταση, στοχευμένες προσλήψεις, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που έχουμε και την πανδημία και οι γιατροί μας, τόσο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όσο και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα νοσοκομεία μας, έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες προσλήψεις οι οποίες βρίσκονται στην διαδικασία της κρίσης. Πρέπει αυτές να απεμπλακούν από τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Επίσης, πρόσληψη επικουρικού προσωπικού από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Το ξέρω, το ξέρετε, το ξέρουν όλοι ότι πολλές ειδικότητες είναι δύσκολο αυτό το διάστημα να βρεθούν γιατί δεν υπάρχουν συνάδελφοι για να καλύψουν αυτές τις ειδικότητες οι οποίες ζητάμε, ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Όμως δεν επαναπαυόμαστε και πρέπει να πούμε ότι οι προσλήψεις αυτές είναι αναγκαίες. Όσον αφορά τους συναδέλφους, τους νεότερους συναδέλφους, οι οποίοι δίνουν τώρα εξετάσεις ειδικότητας, να σας θυμίσω ότι υπάρχει μια νομοθετική διάταξη η οποία λέει ότι για να δώσει κάποιος εξετάσεις ειδικότητας πρέπει να έχει εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, το γνωστό σε όλους αγροτικό. Πρέπει λοιπόν να απεμπλακούμε και από αυτή τη διαδικασία. Επίσης, να γίνει η πρόσληψη ιατρών από το πρώην ΙΚΑ, όπου έχουν δικαιωθεί δικαστικά, και βέβαια να γίνει μια αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, για να απεμπλακούν και να αποσυφορηθούν τα νοσοκομεία μας αυτή την περίοδο. Τι εννοείται, αναδιάρθρωση των κέντρων υγείας, των δομών τόμι και των ιδιωτών ιατρών, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, ώστε το φίλτρο αυτό που λειτουργεί πάρα πολύ καλά, λειτουργήσε στο πρώτο κύμα της πανδημίας και εξακολουθεί να λειτουργεί στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, να φέρει την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων μας. Επίσης, θεωρούμε ότι οι γιατροί πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ελαφρύνσεις για όλους τους γιατρούς, φορολογικές, ασφαλιστικές, τραπεζικές, δανειακές. Οι κόμοι πρέπει να αυξήσουν τα τεστ, τα rapid test αντιγόνου, έτσι ώστε να έχουμε ένα περισσότερο, ένα καλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα για τους θετικούς, για τα κρούσματα που είναι θετικοί στον κορονοϊό. Έπειτα, μία πρόταση πολύ βασική αποτελεί και η άμεση εκπόνηση σχεδίου για τους εργάτες γης. Το έχουμε ξανασυζητήσει, έχουν φύγει επιστολές στους αρμόδιους φορείς. Εμείς θα επιμείνουμε και θα είμαστε εδώ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας να βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να εκπονηθεί αυτό το σχέδιο, το οποίο δεν θα είναι μόνο για την περίοδο του κορονοϊού. Οι εργάτες γης που στηρίζουν έναν βασικό πυλώνα της οικονομίας μας στην περιοχή μας θα έχουν ένα σχέδιο το οποίο θα υπάρχει και στη συνέχεια. Γιατί αυτή την περίοδο είναι ο κορονοϊός, του χρόνου δεν θα ξέρουμε τι υπάρχει, έτσι. Οι εργάτες όμως γης που στηρίζουν την τοπική κοινωνία θα είναι και θα έρθουν του χρόνου καινούργοι και μετά από 2 χρόνια πάλι εδώ, οπότε πρέπει να υπάρξει μια ειδική μερίμνα. Τέλος, θέλω να πω ότι
οι συνάδελφοι μικροβιολόγοι και ακτινολόγοι, δηλαδή οι εργαστηριακοί ιατροί, πρέπει να απεμπλακούν από το clawback και το rebate. Είναι ένα πολύ βασικό θέμα, είναι η επιστροφή της υπέρβασης ενός ορίου, τόσο σε μηνιαίο επίπεδο, αλλά τόσο και σε εξαμηνιαίο, το οποίο δυστυχώς βαραίνει πάρα πολύ τον προϋπολογισμό των συναδέλφων αυτών. Να φανταστείτε ότι κάποιες φορές πιάνει και το 60% των δεδουλευμένων τους. Το μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσω προς τα έξω, το οποίο πράγματι έβγαλε αυτή η Γενική Συνέλευση, για την οποία είμαστε χαρούμενοι όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα αποτελέσματά της, είναι ότι στη δύσκολη φάση που περνάμε, γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιδιώτες γιατροί είμαστε ένα. Είμαστε όλοι μία αγροθιά απέναντι στην πανδημία για τους ασθενείς, για τους συμπολίτες μας και βέβαια για το στόχο μας που είναι η δημόσια υγεία. Πάμε καλά στην περιοχή μας, δεν εφησυχάζουμε όμως. Πράγματι, σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της περιφερειάς μας, η Αργολίδα έρχεται στην τελευταία θέση όσον αφορά τα κρούσματα. Δύο φορές έχει ξεπεράσει σε διψήφιο νούμερο ημερήσιο όσον αφορά τα αποτελέσματα. Αυτό είναι καλό. Βέβαια, επαναλαμβάνω, μέτρα και μόνο μέτρα. Και μην περιμένουμε να μας ανακοινωθούν μέτρα από την πολιτεία. Μόνοι μας παίρνουμε τη μάσκα μας, φοράμε τη μάσκα μας, αποστάσεις και πλύσιμο χεριών. Το αν θα χαλαρώσουν τα μέτρα, αυτό είναι θέμα των ειδικών. Θα περιμένουμε τις αποφάσεις τους, αλλά σας λέω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαστε στο δεύτερο κύμα, όμως περίπου μέσα Ιανουαρίου, μετά το νέο έτος δηλαδή, θα υπάρξει και τρίτο κύμα, όπως υπάρχει με πάρα πολλές ιώσεις. Άρα, δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος ακόμα. Ο πόλεμος έχει πολλές μάχες. Η μάχη αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο κύμα. Θα ακολουθήσει και τρίτο κύμα και βέβαια θα περιμένουμε και το εμβόλιο, το πολλά υποσχόμενο εμβόλιο, να δούμε τι θα γίνει και πώς θα δράσει και τι ανοσία θα κάνει στον πληθυσμό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να μην αναφερθούμε στις νέξι νοσηλεύτριες από το νοσοκομείο Άργους, που με αυταπάρνηση άφησαν οικογένειες, άφησαν εργασία και πήγαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ να βοηθήσουν το σύστημα υγείας της Θεσσαλονίκης, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία αυτή την περίοδο. Να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές σας ότι η Θεσσαλονίκη μέχρι και πριν 10 μέρες στα 3 τεστ που γίνονταν για τον κορονοϊό, το ένα ήταν θετικό. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτές οι νοσηλεύτριες, οι ηρωίδες αυτές, πήγαν εκεί. Είναι μια πράξη την οποία δεν πρέπει να ξεχάσουμε και να είστε βέβαιοι που απεύχομαι ότι η πράξη αυτή θα ανταποδώσει και θα φέρει και σε εμάς που απεύχομαι σε περίπτωση που έρθει ένα δύσκολο σενάριο στην περιοχή μας και εθελοντές από άλλες περιοχές. Όλη η Ελλάδα είμαστε ένα. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει προς τα έξω. Ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, παραϊατρικό, απέναντι στην πανδημία.